Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά στο νησί μας, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, με ορατό το ενδεχόμενο να βυθιστούν στο σκοτάδι το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πραγματικά η εικόνα που έρχεται είναι τραγική. Όταν έχουν έρθει πάνω από 3.000 ειδοποιητήρια, από ό,τι γνωρίζουμε, στην Κρήτη για αφαίρεση από νοικοκυριά. Όταν απ' την άλλη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγαλοφυλέτες της τάξης των 300 και 400.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ, και εκεί πέρα δεν βλέπουμε ειδοποιητήρια. Πώς να το πληρώσεις όταν τα εισοδήματα έχουν φτάξει τον πάτο? Πόσο κύριο χρωστάτε? Ένα χρόνο. 3.000. Μου πήγα προχθές να το κανονίσω, μου λένε θα δώσει 1.600 ευρώ. Ρε παιδιά, του λέω ένα 1.000 μπορώ να δώσω. Λέει μα δεν γίνεται. Αϊλάτε, του λέω το κόψτε. Δεν γίνεται αλλιώς, πώς το κάνουμε? Αλλιώς να έρθουν να μας το κόψουν, να μας φέρουν και μια άλλα νέα, να τελειώνει η παράσταση. Να πάνε να βρουν τρόπο να μην κόψουν το ρεύμα των ανθρώπων, να βρουν να μπορούν να το πληρώσουν, να τους κάνουν ρύθμιση, διότι είναι αμαρτία. Εντός Αγίου το Θεός, το διάολος. Εκεί στο Ηράκλειο που πηγαίνω στη Λότζη από εδώ και από εκεί, βλέπω πολλούς οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι δεν το κόψανε, και όχι μόνο εκεί, και στην Ενδοχώρα. Που η Ενδοχώρα θα έπρεπε να έχει πρώτη προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας, αλλά μόνο τον πρωτογενή τομέα λένε στα λόγια. Επί των έργων, περί άλλα τριβάζουν. Πρόκειται μάλιστα για περιπτώσεις νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια της κρίσης, με τις οφειλές των περισσότερων να αγγίζουν τις 5.000 ευρώ. Ζητάμε ένα διακανονισμό, να είναι μικρότερες οι δόσεις, ακόμα και η πρώτη δόση, έτσι ώστε οι άνθρωποι δεν είναι απατεώνες, θέλουν να ξεπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά με βάση τις δυνατότητές τους. Δεν μπορούν να αφήσουν το φαγητό, να στερήσουν το φαγητό ή κάποιες άλλες πρώτες ανάγκες, άμεσες ανάγκες στην οικογένειά τους, για να πληρώσουν αυτό το 40%. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα αυτή την εποχή. Περιμένει τη συγκομιδή, η οποία και μετά τη συγκομιδή τουλάχιστον 2 μήνες για πάρει χρήματα. Τώρα πρέπει να γίνει ένα γενικό σχέδιο για να μην μείνουν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Έτσι. Σαν αγρότες, εμείς δεν έχουμε όλο τον χρόνο εισόδημα. Να βοηθήσει το κράτος, έτσι δεν πρέπει? Να τα βοηθήσει να μην μένουν, γιατί είναι και παιδιά μικρά και ηλικιωμένοι που πρέπει να ζήσουν κι αυτοί. Προκειμένου να αποφευθεί το εφιαλτικό ενδεχόμενο αφαίρεση ορολογιών, αρκετές οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές απευθύνονται στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Δεν μπορεί να έρχεται η ΔΕΗ να ζητάει το 40% σε λογαριασμούς της τάξης των 2, 3, ακόμα και 5.000 ευρώ. Αυτοί οι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν από τα χρόνια της κρίσης, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν άνεργοι. Δεν είχαν τη δυνατότητα να εξοφλούν το λογαριασμό. Και έχουν κόψει σε κάποιους το ρεύμα. Τώρα τελευταία? Τώρα τελευταία, πριν 20 μέρες. Εγώ το ζήσα την κατοχή με το φανέρι. 6 χρονών ήμουν την κατοχή. Με το λίχνο, με το λίχνο, με το όλα αυτά τα ζήσα, παιδί. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει στεγνώσει. Δεν υπάρχει χρήμα. Αυτό που ζητούν αρκετά νοικοκυριά είναι να υπάρξει ένας καλύτερος διακανονισμός για τις οφειλές τους, καθώς όπως επισήμαναν, αδυνατούν να καταβάλουν το 40% των οφειλών τους ως προκαταβολή.